Τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Σε σχέση με πέρυσι, πώς κυμαίνονται οι επιδόσεις των παιδιών? Πέρυσι, το μόνο που διαπιστώνω είναι η μεγάλη πτώση στην βαθμολογία των μαθηματικών. Δηλαδή από το σύνολο των 22 μαθητών που πήραν μέρος στα μαθηματικά, μόνο 6 είχαν επιτυχία, βαθμολογική επιτυχία πάνω από τη βάση. Όλα τα υπόλοιπα ήταν κάτω από τη βάση. Κάτι ότι το δεύτερο και το πέμπτο πεδίο ουσιαστικά θα πέσει φέτος και άνοδο θα έχουμε στο τέταρτο. Κυρίως επειδή ακριβώς ήταν τα θέματα, η δυσκολία των θεμάτων των μαθηματικών, που προφανώς έτσι όπως εκτιμάται από άλλους ερευνητές, μελετητές, σίγουρα θα ρίξει τις βάσεις. Αλλά προβλέπεται από ό,τι διάβασα και εγώ άνοδος στα άλλα επιστημονικά πεδία, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, στο τέταρτο, στο πέμπτο κλπ. Από τα περισσότερα παιδιά φαντάζομαι οι στόχοι τους δικαιώθηκαν. Και οι κόποι ανταμείφθηκαν. Οι κόποι τους ανταμείφθηκαν, σωστά. Και να ευχηθούμε βέβαια καλή πορεία, καλή συνέχεια από εδώ και πέρα, στην ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Αν και πιστεύω ότι κανένας, αν και κάποιος μπορεί να μην πετύχει ακριβώς μέσα από τις πανελλαδικές, αλλά στην ουσία κανένας δεν θα χαθεί, ο καθένας θα βρει το δρόμο του, θα κάνει τις επιλογές του και μπορεί να έχει μια αξιόλογη και αξιοπρεπή πορεία. Και χωρίς πανελλήνη. Και χωρίς πανελλήνη, σωστά. Δεν είναι το α και το ω δηλαδή. Εδώ τώρα είναι ένα πρώτο βήμα για την μετέπειτα ζωή τους. Οι επιλογές που θα συναντήσουν και οι ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στο χέρι του καθενός είναι να τις εκμεταλλευτούν, να τις αξιοποιήσουν και να προχωρήσουν, να προοδεύσουν δηλαδή. Έχουμε μαζί μας την μαθήτρια της Τρίτης Λυκείου, Χαδούλα Νικητάκη, η οποία έβγαλε 17.000 μόρια. Μπορείς να μας πεις δύο λόγια για τη φετινή σου επίδοση στην Τρίτη Λυκείου? Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Διάβασα κάθε μέρα, αλλά πιστεύω ότι είμαι ευχαριστημένη τώρα. Και οι κόποι σου ανταμείφθηκαν σίγουρα. Τώρα τα επόμενα σου σχέδια ποια είναι? Τώρα αυτό σκέφτομαι. Δεν ξέρω τι θα δηλώσω ακόμα. Θα πρέπει να το σκεφτώ λίγο, γιατί δεν ήξερα πόσο θα είχα γράψει. Και τώρα σκέφτομαι, γιατί πρέπει να κάνω και το μηχανογραφικό. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα επόμενα σου σχέδια. Ευχαριστούμε.